Λοιπόν, να περάσουμε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο για μένα έπρεπε να έχει τελειώσει με 4-0, 4-5-0. Ένας πολύ καλός Πανσεραϊκός όμως, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, όπως μου είπαν κάποιες ερέοι σήμερα για την ιστορία του, καλά έκανε και έπαιξε βέβαια. Δεν είναι κακό να παίζει κάποιος για την ιστορία του. Το ζήτημα είναι ότι όταν υπάρχει υπερβάλλον ζήλος για έναν σκοπό, νομίζω κάπως σε πονηρεύει. Πονηρεύει γενικότερα την όλη περίπτωση. Πάντως καλά έκανε και έπαιξε ο Πανσεραϊκός έτσι όπως έπαιξε. Η ΑΕΛ είχε τις ευκαιρίες, είχε τα δοκάρια, είχε το χαμένο πέναλτι, είχε πάρα πολλά πράγματα. Είχε και δύο επόπτες, όχι το διαιτή, να μην μπερδευτούμε. Είχε και δύο επόπτες οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας ήταν ο Χριστάκογλου από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής και ο άλλος ήταν ο Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, παιδιά, άμα τους κάνουμε κοντινό, άμα τους δείτε σε κοντινό πλάνο, θα πείτε ότι αυτοί οι επόπτες είναι επόπτες footballing ή είναι β' κατηγορίας που δεν ανεβαίνουν ούτε α1, δηλαδή ότι α τοπικό, α αεροτεχνική, γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΛ εδώ ζητά ένα πέναλτι. Εδώ τι βλέπετε, είδατε κάποια φάση περίεργη? Είναι ανάποδο ψαλιδάκι του Μαρουκάκη, είδατε κάτι περίεργο? Κοιτάξτε λίγο. Είναι φάουλ, όπως το δώσε. Σε ποιο είναι πέναλτι? Είναι πέναλτι αυτό. Σε ποιο είναι φάουλ? Είναι πέναλτι καταρχήν. Μα ο άλλος πιάνει πάνω με τα χέρια στην πορεία. Έλα, έλα. Σε ποιο είναι, πάει σε πτώση. Θέλω να σου πω, κοίταξε. Έτσι, για πες μου, πού είναι φάουλ? Ο ένας βγαίνει τα χέρια, το κάνει. Εντάξει, ούτε χέρια κάνει ο πρώτος. Εσύ λες ότι είναι πέναλτι πάντως. Δεν το λέω εγώ, η φάση το λέει. Εγώ το λέω. Δηλαδή εσύ δεν προσακρίνεις. Έγινε, δεν προσακρίνεις. Γιατί πες ότι εγώ κάνω εγώ... λαθασμένη άποψη. Εγώ λέω δεν είναι πέναλτι. Πάσε το, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δοκάρι από το Μαρουκάκη από ένα δυνατό σουτ. Στον πρώτο μήνο, στις πολλές ευκαιρίες που είχε η ΑΕΛ. Στα καρέ του Πανσεραϊκού. Εδώ ένα σουτ του Βαρέλα αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο οποίος στο τέλος έπιασε και πέναλτι. Στο 90, καθαρό πέναλτι αυτή τη φορά, το δεις στην πορεία, αν και το νομίζω να το έχεις δει. Εδώ μια ακόμα ευκαιρία που χάνει ο Λαπρόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Πανσεραϊκό και αυτός να θέλει να πιέσει, να κάνει τα σουπ, να φεύγει μπάλα ξεστά από το δεξιδοκάρι του Γενάδη ο Ξενοδόχοφ. Και πάλι η ΑΕΛ, ένα παιχνίδι το οποίο είχε ευκαιρίες. Εδώ βλέπουμε να μπαίνει ο Βαρέλα και από κοντά ο Μαρουκάκης να χάνει την ευκαιρία του αγώνα. Εγώ σε αυτή τη φάση νόμιζα ότι μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Εγώ νομίζω ότι φωνάζαν έξω. Από πλάγια. Ναι, άμα το δεις από πλάγια θέση, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ καλό φάουλ του Καψαρή που απέκρουσε ο Γενάδιος Ξενοδόχοφ. Πάρα πολύ όμορφο φάουλ και πάρα πολύ όμορφη απόκρουση. Με την ΕΡΤ δεύτερο ημίχρονο και πάλι να πιέζει. Εδώ ο Μονιάκης θα βγάλει την σέντρα, θα περάσει η μπάλα. Δεν θα προλάβει. Εδώ ο Μαρουκάκης θα κάνει το σουτ, θα ζητήσει πέναλτι. Εδώ δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί είναι κολλημένο το χέρι. Από ό,τι είδα στο replay, έχει άποψη και τι λες. Ο αμυντικός. Έχει άποψη και τι λες. Είπες, είναι κολλημένο το χέρι. Τι δεν έχει άποψη. Όχι, δεν έχω άποψη. Δεν, εκείνη την ώρα που γινόταν το μάτς δεν μπορούσα να καταλάβω. Λέω τώρα που το βλέπεις τώρα. Εδώ. Μετά τώρα που το ήτανε. Αυτό ήταν κολλημένο το χέρι, αυτό το δείχνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σουτ από τον Ακώστα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Εδώ ο Ακώστα, ο οποίος επανεμφανίστηκε πάλι μετά από τον τραυματισμό του, παίζει κάτι 15 λεπτά, κάτι 10 λεπτά. Εδώ θα δούμε τώρα τον γκολ της ΑΕΛ. Μου φαίνεται ότι είναι αυτή η φάση. Ναι, αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι ο του Κουτσανικούλη. Πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου, ελήχθηκε, μπήκε μέσα στην περιοχή, απέφευγε για τον Σιάκα. Πάντως, σε έξαλλου πανηγυρισμού έκανε το 1-0. Νομίζω, Λάζαρ, γιατί εντάξει, δεν έχει και τα σημειότυπα, τα βλέπει ο κόσμος. Νομίζω μετά το παιχνίδι και με τα Τρίκαλα και οι τελευταίες δύσκολες νίκες που γίνανε, νομίζω είναι ένα καλό σημάδι αυτό για να ξεκαθαρίσει και η διοίκηση της Λάρισας. Ποιοι παίχτες κάνουν να μείνουν και ποιοι δεν κάνει. Ναι, καλά, αυτό νομίζω ότι είναι. Για το νομίζω είναι και καλή ήττα στα Τρίκαλα που έγινε, όπως έγινε. Ναι. Εγώ πάντως αναφερθώ σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές στυλ Κουτσιανικούλη, ναι, που μπορεί σε ένα αγώνα ολόκληρο να μην φαίνονται πουθενά, να είναι ανύπαρκτοι και να σου κάνουν μια τέτοια ενέργεια που δείχνουν την κλάση τους και να. Ναι, αλλά σε όλο το πρωτάθλημα ένα κόλλο έβαλε όμως αυτό. Όχι, λέω όμως. Παίζει, Λάζαρε. Ναι, τέτοιοι ποδοσφαιριστές αξίζει να παίζουν στην Ελλάδα. Εντάξει, ο παίκτης πρέπει να βοηθάει όλη την ομάδα. Εδώ πάντως θα βγάλει τον Ροβίθι που ανατρέπεται καθαρά. Χωρίς θεαματρία ο Καψάλης. Και αποβολή, εντάξει. Και αποβολή, και από κοντά φαίνεται. Ναι, αυτό είναι αλλά χάνει την ευκαιρία, θα απολέσει την ευκαιρία ο Ανδρέας ο Λαμπρόπουλος να σκοράρει. Εδώ μπαίνει στην περιοχή, τον πατά και δύο φορές κιόλας. Δεν τον πρόλαβε με τη μία.
Εν τη αυτή περιπτώσει θα το εκτελέσει ο Ανδρέας Λαυρόπουλος, θα το αποκρούσει ο τερματοφύλακας, αυτή η φάση στο 90. Θα μείνει το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία πάει στους 69 βαθμούς και πλέον αγκαλιάζει την επιστροφή της στη Super League, αφού στα επόμενα τρία παιχνίδια θέλει μόλις έναν βαθμό, όχι θα πάρει ένα βαθμό, στόχος είναι να πάρει και τους τρεις από τη Βιωτσόλη, προκειμένου να πάρει και τυπικά το πρωτάθλημα. Βέβαια, να δούμε αύριο τι θα γίνει και στο παιχνίδι της Κέρκυρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Άμα κάνει το απόλυτο η Κέρκυρα, το παίρνει η Κέρκυρα, αλλά νομίζω η Κέρκυρα θα έχει μια απώλεια, ίσως αύριο.